Σήμερα είναι το έκτο κατά σειρά διεθνές συνέδριο για την ανοιχτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση και κυρίως αφιερωμένο στις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Είναι το έκτο, όπως είπα, κατά σειρά που γίνονται σε διάφορα μέρη και αυτή τη φορά αποφασίσαμε να το κάνουμε στο Λουτράκι, να υποστηρίξουμε την περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία και οι υποδομές είναι πολύ καλές. Και γενικότερα είμαστε ευχαριστημένοι που έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, από Αφρική, από Αμερική, μέχρι και από Ιαπωνία έχουμε, για να μιλήσουν και να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες τι γίνεται στον κόσμο για την εξαποστάσεως εκπαίδευση και τις εναλλακτικές μορφές στην εκπαίδευση γενικότερα. Ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, διότι και μπορεί κάποιος να σπουδάσει και να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα και επαγγελματικά με κάποιους τρόπους να έχει κάποια εμπλοκή είτε στους δήμους, είτε στις νομαρχίες, είτε σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, είτε σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή και στη συμβατική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Και πιστεύουμε ότι έχει να πάρει πολλά πράγματα, να ακούσει πολλές ιδέες και να ακούσει και εμπειρίες. Πώς βλέπει το νομοσχέδιο θα βγάλει τώρα η Υπουργός σε αυτές τις μέρες, θα συζητηθεί πάλι. Το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια. Ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο, περιμένουμε την εφαρμογή του, αργά γρήγορα. Εμείς προσπαθούμε να το δούμε περισσότερο επιστημονικά και λιγότερο πολιτικά. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση βέβαια, ότι έχει κάποια προβληματάκια, αλλά έχει και πάρα πολλά θετικά. Και ελπίζουμε τουλάχιστον αυτά τα θετικά να βοηθήσουν και να φτιάξουν τα πράγματα λίγο καλύτερα στο μέλλον. Πώς το βλέπετε αυτό που το Υπουργείο σκέφτεται να κάνει και συγχώνευση στα πανεπιστήμια? Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλό αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλα, ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πηγαίνετε για παράδειγμα σε ένα τμήμα κάπου στην Ελλάδα και υπάρχουν 3 καθηγητές και 350 φοιτητές και από τους 350 φοιτητές οι 300 ζουν στην Αθήνα, επί της ουσίας είναι εναντίον του ίδιου του τμήματος αυτό, εναντίον της εκπαίδευσής τους. Οπότε σε κάποια πραγματάκια πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει σε κάποιες καταστάσεις. Για το Δήμο μας σήμερα να γίνει το έκτο διεθνές συνέδριο για τα μαθήματα εξαποστάσεως της εκπαίδευσης. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται εδώ. Ο Δήμος είναι συνδιοργανωτής αυτή, μαζί με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και της Κύπρου και μαζί με το βιβλίο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και εξαποστάσεως εκπαίδευση. Μπορούμε να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει εξαποστάσεως εκπαίδευση και καλούμε όλους αυτό το τρίμερο να είναι κοντά μας και αύριο το Σάββατο και μεθαύριο την Κυριακή. Όλους τους ενδιαφερόμενους για τα μαθήματα αυτά και κυρίως τους καθηγητές και τους δασκάλους.